Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ήγη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, στα νέα επεισόδια του τέταρτου κύκλου, πολλά σκαμπανεβάσματα επιφυλάσσονται για τη ζωή της Ιουλίας. Και αυτό γιατί από τη μία θα καταφέρει να παντρευτεί επιτέλους το μεγάλο έρωτα της ζωής της, Στάθη, με τον οποίο θα μεγαλώσουν μαζί το μωρό τους. Ωστόσο, σύννεφα θα παρουσιαστούν και πάλι στη σχέση της με την κόρη της Αριάδνη. Στα νέα επεισόδια αναμένεται να δούμε την πολυκροτή δίκη Εμπορίες Γρυφών, στην οποία εμπλέκεται ο γυναικολόγος της Ιουλίας που άρπαξε την Αριάδνη μόλις γεννήθηκε για να την πουλήσει λέγοντας ψέματα ότι πέθανε στη γέννα. Το δικαστήριο λοιπόν αρχίζει και η Ιουλία, ο Στάθης και η Αριάδνη περιμένουν με αγωνία να αποδοθεί δικαιοσύνη ώστε να πληρώσουν οι ένοχοι αυτοί που τους κατέστρεψαν τη ζωή. Ο γιατρός βέβαια θα κάνει τα πάντα για να πέσει τα μαλακά. Με ψέματα και δικαιολογίες θα διαστρεβλώσει την αλήθεια και θα προσπαθήσει να καλύψει τα ίχνη του για να φανεί εκείνος αθώος και να ρίξει το φταίξιμο στην Ιουλία. Όσα θα υποθούν μέσα στη δικαστική αίθουσα αναμένεται να ταράξουν την Αριάδνη. Ας μην ξεχνάμε ότι για καιρό δεν ήθελε καμία επαφή με τη βιολογική της μητέρα γιατί δεν πίστευε στην ειλικρίνειά της. Με πολύ κόπο οι δύο γυναίκες κατάφεραν να έρθουν κοντά. Η Ιουλία κέρδισε με υπομονή και επιμονή την εμπιστοσύνη της κόρης της. Όμως οι ισχυρισμοί του γιατρού θα κολονίσουν και πάλι την Αριάδνη που αρχίζει ξανά να αμφιβάλλει για τη μητέρα της. Γίνεται και πάλι επιθετική μαζί της και τσακώνονται άγρια. Ο Στάθης μάταια προσπαθεί να την πείσει πως είναι θύμα αυτού του σκοτεινού κυκλώματος. Δυστυχώς μητέρα και κόρη θα έρθουν ξανά σε ρήξη με απρόβλεπτες συνέπειες.